Ένα λεπτό δώσε μου. Ένα λεπτό δώσε μου. Άντε όλη μια μεγάλη έτσι συγκέντρωση. Ένα λεπτό. Ναι, και αυτό μέσα στα πλαίσια του θεάτρου. Θα συγκεντρωθούμε και να πιάρει το λάπτοπ μας. Και να μεταφερθούμε σε ένα άλλο νησί. Η αλήθεια είναι, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Ότι ήρθαμε στα Επτάνησα. Που είναι 7 νησιά, αλλά είμαστε σε ένα από αυτά. Αλλά κάποιοι από εσάς ίσως να μην έρθετε σε κανένα άλλο. Ίσως στη μικρή, στα επόμενα χρόνια της ζωής σας και σε όλη σας τη ζωή. Και κάποιοι εδώ είμαστε μια αποστολή από τη Ζάκυνθο. Αλλά εγώ Αθηναία είμαι, αλλά στη Ζάκυνθο έκανα 3 παιδιά. Οπότε ζακινθινεύω σιγά-σιγά. Λοιπόν, και η Ζάκυνθος φημίζεται από όλα τα Επτάνησα για την αγάπη της για το θέατρο. Οπότε έχουμε εδώ μια μοναδική για εσάς εμπειρία, όχι μόνο να δείτε θέατρο, όχι μόνο να ακούσετε ζακυνθινό λαϊκό θέατρο, αλλά να κοινωνήσετε ένα ανθρωπολογικό φαινόμενο που έχει γίνει στο νησί, να πάρει ένα νέο παιδί, 2 νέα παιδιά, 10 νέα παιδιά, την παράδοση και τα λόγια των παππούδων και των γιαγιάδων τους, να τους αλλάξουν μορφή, να τους αλλάξουν φύλο, να τα κάνουν από αγόρια γυναίκες και όλα μαζί να τα ανάγουν σε αυτό που λέγεται άνθρωπος. Οπότε είναι τέχνη μαζί και ανθρωπισμός, ας το πούμε. Όχι μόνο φεμινισμός ή οτιδήποτε άλλο. Είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό και εγώ είμαι πολύ χαρούμενο να το παρουσιάσω σήμερα εδώ, αν ο κύριος Δημήτρης μου πει το okay. Ξεκινάω. Δεν πειράζει. Δεν ανταποκρίνεται. Διονυσία, δώστε το πείτε σου να βοηθάτε όσο μπορείτε. Και εγώ θα ξεκινήσω τη μικρή εισαγωγή. Λοιπόν, στα Επτάνησα έχουμε μια μεγάλη παράδοση στο θέατρο όλους τους τελευταίους αιώνες. Υπήρξε λοιπόν πάντα, επειδή δεν ήταν εδώ πέρα τουρκοκρατούμενα τα νησιά, ενετικά, αντροκρατούμενα κτλ., υπήρχε μια δυνατότητα οι άνθρωποι και να γράφουν και να εκφράζονται λίγο διαφορετικά στους υπόδουλους Έλληνες. Κράτησαν λοιπόν μια συνέχεια στον πολιτισμό τους, μια συνέχεια και στο αστικό θέατρο, αλλά και στο λαϊκό θέατρο. Και το παράδοξο είναι ότι ενώ το αστικό θέατρο έφτασε τελικά να είναι πρόγονος του ελληνικού θέατρου, όπως το κριτικό ήταν και το επτανησιακό, εδώ γράφτηκε ο Βασιλικός του Μάτεση, εδώ αργότερα ήρθε ο Ξενόπουλος στη Ζάκυνθο και έφτιαξε τα πρώτα νεοελληνικά μυθιστορήματα. Ήταν ο πρώτος που πήρε τα βιβλία από εκεί που τα τυπώνανε για να τα διαβάζουν μόνο 100 εκλεκτοί να τα διαβάζουν χιλιάδες λαϊκοί άνθρωποι. Το κατηγορήθηκε και γι' αυτό, ότι δηλαδή έκανε πολύ εύκολα ευκολότερα βιβλία, μυθιστορηματάκια λαϊκά, αλλά έτσι έκανε τον πολύ κόσμο αναγνώστη λογοτεχνίας. Και ο Ξενόπουλος επίσης ήταν και ο ιδρυτής του ελληνικού θεάτρου και για μένα είναι και του παιδαγωγικού θεάτρου, γιατί έφτιαξε τη διάβλαση των πόρων. Αυτά η ιστορία του αστικού θεάτρου. Ας πούμε, αυτού που γράφεται με όνομα και πόνιμο και το γράφει ένας συγγραφέας. Παράλληλα όμως, και με αδιάλειπτη συνέχεια, συνεχίστηκε και το λαϊκό θέατρο. Το λαϊκό θέατρο δεν γράφεται από έναν άνθρωπο. Γράφεται από μια ομάδα. Και γράφεται μέσα στα προβλήματα της ομάδας για να μιλήσει για αυτά που συμβαίνουν στη γειτονιά, στην οικογένεια, στην κοινωνία ολόκληρη. Μαζεύονται λοιπόν 5, 6, 7 ονοματέοι σε ένα καφενείο, σε μια ταβέρνα και συζητάνε και μέσα στη συζήτηση τραγουδάνε και μέσα τραγούδια γράφουν στιχάκια και μόνο σε στιχάκια γράφουν και διαλόγους. Και αποφασίζουν ποιο θέμα θα συζητήσουν. Το πρόβλημα του τάδε ταβερνιάρη που η γυναίκα του τον απάτησε ή του τάδε τσαγκάρη που δεν έβρισκε κανέναν πελάτη και δεν μπορούσε ούτε να ζήσει την οικογένειά του. Αυτά όλα από πολύ πολύ απλά ιδιωτικά μέχρι απολύτως κοινωνικά και πολιτικά τα γράφουν σε ένα πολύ σατυρικό ύφος και ποιητικό. Έτσι λοιπόν, αυτό που κρατάμε είναι ότι μιλάμε για σάτυρα. Η σάτυρα δεν είναι μια απόλυτη αντίσταση, δεν παίρνει το όπλο να σε μαχαιρώσει, μπορεί όμως πάρα πολύ υπόγεια να χτίσει συνειδήσεις, να συνειδητοποιήσει κόσμο και να τον βάλει να πάρει κάποιες αντιβολίες για τη ζωή του. Είναι δηλαδή και γίνεται μέσα από το ένστικτο για διαμαρτυρία και είναι μια διαμαρτυρία στην τέχνη. Σατυρικά λοιπόν όλα τα θέατρα του Λαϊκού Θεάτρου στη Ζάκυνθο ξεκίνησαν τον 17ο αιώνα. Είναι οι πρόγονοί τους είτε το κριτικό θέατρο, είτε η κομέντια τελάρτε, είτε τα μπουλούκα του Μεσαίωνα, είτε τα καρναβαλικά και τα διονυσιακά έθιμα πιο παλιά. Παίζονται κυρίως αποκριές, καρναβάλι και είχαν μερικά χαρακτηριστικά. Εγώ θέλω κυρίως να μείνω στο ότι μέχρι την κομέντια τελάρτε, όσοι γνωρίζουν λίγο το θέατρο, ποτέ η γυναίκα δεν ανέβηκε στο σανίδι. Δηλαδή,
το αρχαίο ελληνικό θέατρο πεζόταν μόνο από άντρες. Η Αντιγόνη ήταν ένας άντρας που φορούσε μία μάσκα. Ο Σέξπιρ πεζόταν μόνο από άντρες. Η Ιουλιέτα ήταν ένας δέος που είχε πιο έτσι γυναίκου τη φωνή και φορούσε και αυτός την περούκα και τα ρούχα της Ιουλιέτας. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Όπως δηλαδή η κοινωνία, έτσι και η τέχνη ανδροκρατούμενη, μέχρι περίπου το 16ο αιώνα. Αλλά και το λαϊκό θέατρο δεν άφηνε χώρο στη γυναίκα. Ιδιαίτερα δε και στη συνέχεια του η παράδοση έλεγε «κρατάμε τις αρχές». Έτσι λοιπόν, ενώ συνέχισαν να γράφονται λαϊκές ομάδες ανθρώπων το θέατρο, οι γυναίκες μόνο το βλέπανε. Σιγά σιγά και δειλά. Βλέπαν τον εαυτό τους να τον παίζουν οι άντρες. Βλέπανε την κόρη που δεν μπορούσε να παντρευτεί τον αγαπημένο της, να είναι άντρας στην εκπροσωπή τη γυναίκα κόρη. Και τη μάνα η οποία κεράτων τον πατέρα είναι επίσης άντρας που το κάνει αυτό. Δηλαδή άντρας κερνάει, άντρας πίνει. Και παίζει τον άντρα και παίζει τη γυναίκα. 17ος, 18ος, 19ος, 20ος, 21ος αιώνας στη Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή γράφονται ομιλίες 2 και 3 το χρόνο, τώρα πλέον από επώνυμους λαϊκούς συγγραφείς, με όνομα του κυρίου Γουσέτη, την κυρία Μίμη Κατσταμίρη και γυναίκα, τον κύριο Στάφη Πίσκοπο και οι περισσότερες μέχρι τον περσμένο χρόνο παίζονταν από άντρες. Κάποιο χωριό, να το λοιπόν. Κάποιο χωριό λοιπόν, αυτό εδώ που βλέπετε τώρα οι αλικές, που είναι όσοι έχουν πάει στη Ζάκη, θα είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος, κοντά στο καταστάρι, προσπάθησε να κάνει και μια πρωτοτυπία. Είπε λοιπόν, δύο-τρεις γυναικείοι ρόλοι δεν παίζουν, να παίζονται από γυναίκες. Και όρμησε τότε όλος ο συνεδριακός κόσμος, γιατί δώσαν και συνέδρια στη Ζάκη, το μεσαιωνικού, λαϊκού και γεννησιακού θεάτρου. Όλοι οι παλιοί φρονοί των θεσμών να πούνε, αυτό δεν είναι παράδοση, αυτό δεν είναι καθόλου παράδοση. Άσε που πρέπει να βγάλετε και τα σκηνικά, γιατί το παίζουμε στη γειτονιά, στην εκκλησία ή στο δημαρχείο ή στην πλατεία, με μία εξέδρα μόνο, χωρίς όμως σκηνικά, τίποτα, όλα απλά, πολύ απλά. Έλα όμως που τούτε εδώ οι κατασταριανοί είπανε, ας αφήσουμε και καμιά γυναίκα. Τώρα θα δείτε ένα μικρό στιγμιότυπο από τα παρασκήνια, για να καταλάβετε λίγο τι σημαίνει λαϊκό θέατρο. Λοιπόν, ο κύριος κυρία, και άλλη κυρία. Ο κύριος κυρία με το κόκκινο είναι ο συγγραφέας, ο Στάθης ο Επίσκοπος. Αυτή τη στιγμή σερβίρει σίγουρα σε ένα πολυθυμισμένο κατάστημα της χώρας της Ζακύνθου. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί το καλοκαίρι υπάρχονται, οι περισσότεροι τουρίστες, δεν μπορούν να παίξουν τον πολιτισμό τους, γιατί ο πολιτισμός τους δεν πουλάει. Έτσι λοιπόν, προτιμούν να σερβίρουν το φαγητό, το οποίο είναι πιο αρεστό στον κόσμο, και τις ομιλίες τις παίζουν μόνο από κρύες. Οπότε κρατάνε λοιπόν τα έθιμα, τα πιο παγανιστικά ας πούμε, και αυτό είναι μια καθαρή Δευτέρα, του 2009, κάποιοι παίζουν τους άντρες, κάποιοι παίζουν τις γυναίκες, η κυρία Σπυριδούλα είναι, είναι η φωτογράφος, όλοι οι ερασιτέχνες βέβαια, ούτε ένας δεν είναι ηθοποιός, ούτε ένας, ούτε ο συγγραφέας δεν είναι συγγραφέας κανονικός, δεν ζει από αυτό, απλά το κάνει. Γιατί έφτασαν αυτοί οι άνθρωποι να εκφράζονται έτσι? Γιατί δεν τους νοιάζει μόνο να πούν τα κακώς κείμενα με έναν τρόπο και δεν τους νοιάζει ίσως ούτε να αγωνιστούν για να τα αλλάξουν. Δεν σημαίνει ότι επειδή τα λένε στη Ζάκη θα έχουν κινήματα, ούτε καν το εργατικό κίνημα που είδαμε στην Κεφαλονιά προχθές, ούτε καν τώρα συνδικάτα που καταδένουν στους δρόμους σε μαζικότητα. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Έχουμε νεοπολιτισμό, έχουμε διαφθορά, έχουμε τουρισμό πάρα πολύ πολύ του είδους, έχουμε τους Αγγλέζους να έρχονται σε ριδόν και να κάνουν απικία τους ουσιαστικά το νησί. Όμως, σταματάμε εδώ, ναι, όμως δεν πάβει να είναι νοήμονες άνθρωποι και να ξέρουν τι συμβαίνει. Αντί λοιπόν να το πολεμήσουν ή ηθικώς να μας διδάξουν ότι πρέπει να αλλάξει, παίρνουν μια μορφή τέχνης και το παρουσιάζουν εκεί, το σωτηρίζουν. Σάτρα λοιπόν είναι ο δικός τους τρόπος έκφρασης. Για να δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει. Θα δείτε άντρες που παίζουν γυναίκες εδώ λίγο και μετά θα σας πω για την ομιλία που θα δείτε σήμερα. Ο Ατζουλίνος λοιπόν, του 2009, στην παραλία των Αλικών, απέναντι την παιδική χαρά, για όποιον ξέρει. Πάμε. Ο Τελάλης έρχεται πρώτος. Στίχος 15 σύλλαβος και ζακιδινές λέξεις. Ζούνε μέχρι σήμερα παντού. Παντού. Πάμε. Από τη Λούγα, πάνω το κερί, από το πω, σύλλαλ. Όλοι καλωσορίζουμε εδώ το καταστάρι. Μια ομιλία θα ακούσετε
γραμμένη και θα σας μείνει στο μυαλό για πάντα παραγμένη. Θα ακούσετε διαφορετικά ποντέσες, αφεντάδες. Μία παράξενη γριά που έκανε φυλάδες. Θα δείτε ξεποντήματα, δούλους, επαναστάτες. Θα ακούσετε για προξενιά, συζυγικές απάτες. Και μέσα αυτή τη θύελα βρίσκεται ο Ζουλίνος που κάνει όλες οι δουλειές όπως γνωρίζει εκείνη. Αλλά εγώ δεν θα σας πω κι ούτε θα αποκαλύψω. Έχω και κλάδο κάθερο και λίπασμα να ρίξω. Εγώ εδώ σας χαιρετώ. Μα πάλι θα με δείτε. Την ομιλία να ακούσετε και να ευχαριστηθείτε. Ξεφάντωση και τέλος πάντων για την ψυχή μας, να έρθουν και οι αφεντάδες μας να γελάσουν μαζί μας και να βλέπουν εμάς να τους κοροϊδεύουμε. Παράλληλα να κοροϊδεύουμε και όλα τα πρότυπα εξουσίας που είναι ο πατέρας που θέλει να παντρέψει την κόρη με ένα πλούσιο, η μάνα αυτή που βλέπετε η ωραία μετά τον απαντά και διάφορα άλλα. Είδατε όμως ότι εδώ έχουμε ανδροκρατία όπως την έχει, την παράδοση κρατάμε καλά. Το 2009 μια κοπελούλα που ήταν σπουδαγμένη αγγλικής φιλολογίας και δασκαλά πιάνου και τώρα έχει γίνει και μια υπέροχη παραμυθού. Συνάντησε τις φίλες της στην Αθήνα, άλλα 7 κορίτσια σαν κινδυνόπουλα της ιδίας ηλικίας, που όλες μεγαλώσανε καρναβάλια και γενικά και όποτε είχαν επαιτίους, να βλέπουν τέτοια θέατρα με τους πατεράδες τους. Ειδικά η συγκεκριμένη έχει έναν πατέρα δάσκαλο, τον Αντώνη τον Αγαλιανό, που έχει γράψει και έχει παίξει ομιλίες, και να μαθητεύουν κοντά τους. Και δεν είπανε ότι είναι αυτό πολύ συντηρητικό, παροχημένο αντίο, ούτε είπανε ωραία τώρα πάω για μεταπτυχιακό και γεια σας και χαρά σας και σας ξέχασα και θα έρχομαι να σας βλέπω μια φορά στις τόσες. Παρά είπανε, ωραία, πότε θα γράψουμε εμείς μια ομιλία, να την ακούσει ο λαός, να αφήσει ιστορία. Και βρεθήκανε λοιπόν σε ένα μπαράκι της Αθήνας και ξεκινήσανε όπου να είναι, θα σας πει ο Αγγελική, και ξεκινήσανε να γράφουν τη δική τους ομιλία για το για την τύχη της γυναίκας, τριών γενιών ριζικό, τριών γυναικών ερμήνες. Και φτιάξανε αυτό που το παρουσίασαν τη μέρα της γυναίκας στο θέατρο Εμπρός στην Αθήνα και μετά την επόμενη του Πάσχα, Αναστάσιμο, στην Ζάκυνθο. Και βρέθηκε ένας πολύ καλός εκδότης και το έκανε αμέσως βιβλίο γιατί λέει αυτό είναι ανθρωπολογικό φαινόμενο. Είναι φαινόμενο. Και να τιμάς και να ανατρέπεις. Και να κρατάς και να αλλάζεις και να προχωράς. Λοιπόν, η Αγγελική είναι σήμερα μαζί μας και επειδή δεν μπορούσε να φέρει τις 8 κοπέλες που είναι εδώ, κοκόρια και κότες βλέπετε οι άντρες και οι γυναίκες, σε αυτό το σατυρικό κείμενο, όπου η μάνα θέλει να την παντρέψει με τον παπά, με τον υποψήφιο δήμαρχο, με τον υποψήφιο γιατρό, με τον υποψήφιο ό,τι θέλετε, κοινωνική τάξη σπουδαίο άντρα, και η κόρη φυσικά θέλει τον ερωτά της.
Μπορεί να είναι τα βόρεια, το κορίτσι, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Το έργο δείχνει πολλά. Λοιπόν, θα αρχίσουμε λοιπόν με λίγα λόγια της Αγγελικής. 15 σύλλαβος είπαμε σε κοινή διάλεκτος. Και μετά θα απολαύσετε και την ίδια στο ρόλο του νόνου, δηλαδή του παππού. Και την Άννη, επειδή δεν μπορούσαμε να φέρουμε τους ηθοποιούς μας, να παίξει και αυτή με ό,τι θεατρική έτσι παράδοση έχει πίσω της. Το ρόλο της εγγόνας, που είναι η Αγγελική, η οποία γράφει την ομιλία. Και έρχεται ο πάπος της και της λέει ο νόνος της, και της λέει παιδάκι μου, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ποια είσαι εσύ που πήρες από μένα, λέει, και γράφεις τώρα για αυτά που εγώ δεν θα έγραφα ποτέ. Λοιπόν, όπως λέει ο Τελάλης, ακούστε κύριτο λοιπόν την ομιλία να πούμε. Σωπάτε μάλλον κύριτο λοιπόν την ομιλία να πούμε. Να την ακούσει ο λαός και να ευχαριστηθούμε. Πριν από χρόνια κάμποσα, τσιζάκι το στα μέρη, η Μούσα έδωκε μιλιά στο ποιητή το χέρι. Και τη μελιά ευτούμνε, την είπαν ομιλία. Και την επέζαν στο θέατρο σε όλα τα χωρία. Και τότε των αποκρεών γεμίζαν οι πλατείες. Και παιδοβόλια μάζωναν αντρόγενα και γρίες. Πριν από αιώνες τέσσερους εγγράφτηκε η πρώτη και την επέζαν λαϊκοί, αγράμματοι ανθρώποι. Και από τα βενετσιάνικα τα χρόνια μέχρι τώρα των αφεντάδων τάπλητα τα βγάνανε στη φόρα. Και όπως τότε η παράδοση επέζαν μόνο άντρες. Και τις γυναίκες κάνανε με κιάσα και με χάντρες. Και μας την παραδώσανε και εμείς με τη σειρά μας ό,τι πήραμε δίνουμε με όλη την καρδιά μας. Γιατί η παράδοση που ζει κρατάει στον αιώνα. Από το που σε εγγονό και από νόνα σε γκόνα. Έρχονται. Ξημέρωσε, θα κάνω ομιλία. Έτσι λέει παρουσιάζουνε τα νέα τα βιβλία. Πρέπει εγώ ως συγγραφέας να πω δύο παρόλες. Στην πένα να παιδεύουμε καθημερινές και σκόλες. Και απάνω που ήρθα διακοπές για να περάσω ωραία. Ή πρέπει λέει να κάνω διάλεξη για τη ιδέα. Να μάθω τσου αριστερούς το τι έστει ομιλία. Και βγήκανε τα μάτια μου να ψάχνω στα βιβλία. Όμως όσο το σκέφτομαι, εφτά δεν τα νογάω. Μένανε το μωράκι, το μεράκι μου, στη χάκια να σγαρλάω. Κι έτσι το αποφάσισα. Θα σου τα πω με ρήμες. Να εδώ μην ψωνίσουνε κανένα βιβλίο οι ήμες. Αλλά μην πρεμουράρετε, δεν θέλουμε πωλήσεις. Του τσικουβέτας ο σκοπός, οι παλαιές ρήσεις. Θα ψάξουμε να έβρουμε τη ρίζα της ομιλίας. Γι' αυτό και άλλα δεν θα πω και αρχινώ με μίας. 1600 στα μισά εγγράφτηκε η πρώτη. Για έναν Οβραίο ήλεγε, μα άλλο δεν ξέρω ότι. Αυτό που ξέρω να σας πω είναι πως πια τα χρόνια η πίεση εγιώμιζε τη δύση στα αλόνια. Γι' αυτό και πού δε άρχισε η ομιλία να ρέει, κανείς δεν ξέρει να μας πει, μα ούλους μας καίει. Τέσσερις είναι οι εκδοχές. Θα τις απαριθμίσω. Κι εγώ από όσα διάβασα, πιο πάνω δεν γνωρίζω. Η πρώτη και η πιο γνωστή. Κομέντια ντελάρτε. Που οι Βιολετσιάνοι φέρανε στο όμορφο μας τζάντε. Η δεύτερη, οι μονόλογοι που λέγανε οι υπότες. Στα χρόνια που μεσαίωνα τα λέμε από τότες. Και τούτες δω οι εκδοχές προδίδουν τη συγγένεια, όπου είχαν ίσα κινθύνη με το ενετού τα γένια. Υπάρχουν όμως κι άλλες δυο, γρακές, μπίτι για μπίτι. Γιατί αν δεν το πενέψουμε, θα πέσει το ερμοσπίτι. Για να κρατήσει ρήμα μου, πάω ευθύς στην Κρήτη. Στα θέατρα που επέζανε μέχρι τον Ψιλορίτη. Θεωρώ τα ξέρετε κι εσείς. Ρωτόκριτος, Ροφίλη. Εφτά τα έργα το λοιπόν, τσιομιλία συμφίλη. Ζακυνθινή και Κρητική, υμνήσαν με καμάρι, του έρωτα την πόρεση και τσιφιλιά στη χάρη.
Όμως εμείς τα μέρη μας είμαστε αλέγροι ανθρώποι. Δεν μας αρέσουν τα μελιό, τα βάσανα και οι κόποι. Κι έτσι εμείς κρατήσαμε του έρωτα τα αστεία, τι μάντσιες, τα ρεντίκολα που φέρνουν απορία. Γιατί τη ομιλία σκοπός η φούσκα μας να σκάς. Γι' αυτό λένε οι Ζακυνθινοί έχουνε καλή κράς. Κι έτσι αυτό το θέατρο έμεινε μες στα χρόνια, σατυρικό και λαϊκό από παππούς εγγόνια. Και τέριαξε να παίζεται μες των τυρνών τσιμέρες. Και άλλαξανε ο καρνάβαλος με τις ομιλίες τσιβέρες. Και έτσι δεν έβανε ο νους Ζακυνθινού χωριάτη, χωρίς θέατρα από κρεές να κάμει μες το Μάρτι. Μα τούτο που πα τώρα θες, με πάει στην Τετάρτη. Την Τέταρτη την εκδοχή, ξύπνα ουρε χωριάτη. Έδεκοι δεν εμείναμε, θαρώ δεν τα πάω όλες, για τις ομιλίες στην έρευνα. Με πιάσε η παρόλα. Όπως όλα τα έθιμα των αποκριών ουλούθε, μπορεί και αυτό να βαστά από αρχαίο πουθε. Γιατί αυτή την εποχή, από τα αρχαία χρόνια, οι άνθρωποι εγλεντάνε που ελιώνανε τα χιόνια. Να ανοίξει, να γιωμίσει γης, ουλούθες με τσουκνίδες. Να ανοίξουν και τα πόδια σου οι νέες κορασίδες. Κάποιοι λένε πως από αυτά του Διόνυσου τα τέτοια βαστάν και οι ομιλίες και τα καρναβαλογλέντια. Τώρα ποιον θα πιστέψετε, είναι δουλειά δική σας. Εγώ το χρέος μου το έκαμα και ώρα σας καλή σας. Σας τα είπα ό,τι ήξερα και ό,τι έβρικα γραμμένα. Και κάπου σου πονόντα σου όλα τα πιστεύμενα. Ποιον δεν νοιάζουν τα γραφτά που βρήκες στα βιβλία και που επρωτοπαίχτηκε η πρώτη ομιλία. Εγώ έμαθα ό,τι έμαθα για τα παλιά τα χρόνια από προπάπου και παππού σε γκόνια και διγκόνια. Έτσι έμαθα πως παίζονται στου δρόμους οι ομιλίες κι ας μην έκαμα σπούδασες όπως εσύ, καρύε. Οδηγώ, εμένα δεν θα ακούτε. Μόλις επέρναε του Χριστού στα μέσα του Γενάρη βάναμε αμέσως χερικό 6-7 γαϊδάρι. Ο καθηγής, ο φούρναρης και 2-3 αγωγιάτες. Ευτούνο ήταν ο χρειασός, αγράμματοι χωριάτες. Του νέους του είχαμε πάντοτες να κάνουν τσικοπέλε και από τα γέλια του γριών του πέβγαν οι μασέλε. Για μου την πίστη του, για μου την πίστη. Λοιπόν, και γίνηκε τόσο γνωστό ευτούνο το έθιμό μας που εμαζονότουνα όλοι γης στον τόπο το δικό μας. Κάμανα, ακούς ουρί! Ακούω! Ακούς! Μες στην πλατεία του Μάρκου το φεστιβάλ το διεθνές μεσονικού θεάτρου και μαζονόντουν αστραπιές από τσιγή στα μέρη. Κι από τι είχε κάθε λαός έτρεχε να το φέρει. Ουρί, μέχρι κι ο Ντάριος ο φως, δεν ξέρετε, ο φως, μέχρι κι ο Ντάριος ο φως ήρθε στον Άγιο Μάρκο. Μα ήρθε η Χούντα έπειτα και έκαμε εμπάρκο. Γιατί η εξουσία αυτή όπου βρωμάει και ζέχνει θέλει λαό θεόστραβο που να χωρέσει τέχνη. Μα έπειτα όταν γύρισε η ωραία δημοκρατία ξανάρχισαν τα φεστιβάλ, ξανάλιωσε η ομιλιά μέχρι που ήρθε βάσανο τσιχούντας πιο μεγάλο που λεγότουνα Λεφτό, όμοιο του
Δεν είναι άλλο. Και ο κόσμος ευαρέθηκε κατάδες και ομιλίες και γιο μισούλιζάκηθος με καρακιτσαρίες. Στο λαγανά ναι γέλα, στο λαγανά ρε δίκολα κι θάλασσες ξαπλώστρες. Πολιτισμό μας κάμαμε τα κιάσα και τσιμόστρες. Ανακακιώσεις, εμπορείς στα ίδια σου τα γόνια. Μένεις μόνο να νοσταλγείς σε κιά τα ωραία χρόνια. Ου, χρόνια. Ουρι, δεν θα ξεχάσω κάποτε σε μια ομιλία εκιώνε τον Μπαλίκαρο που κάνε την Αθέα. Την Αθέα. Την ώρα που εφασκέλωνε κριτάδες και αβοκάτους, το φυγημάς κακέλαμψη μουστάκα του μπροστά του. Γιατί, αυτό το ξέχασες να του το πεις πολύ ωρά, ότι τα χρόνια τα παλιά δεν παίζαμε όπως τώρα. Πέρα από τσιπερούκες και τσινώνας τσιποδίες, εφοριάμε στα μούτρα μας μάσκες, κοκκεταρίες. Και όλα μας τα σκηνικά, ένα παλιό τραπέζι, στη μέση αυτό, κι ολόγυρα καθένας μας να πέσει. Όχι όπως έχουν σήμερα τόσες μομπιλιαρίες. Μα τι λένε πως παίζουνε του φίνου τσιτενιές. Νόνε μου, αλλάζουν οι εποχές και οι κυρίοι αλλάζουν. Κι οι νέοι σαν τσουδόκατε στα μέτρα τους τα τσιάζουν. Ναι, σαν για τα ρεντίκολα που κάμανε πέρσι που να του κόψει τα άραμα φωτία να του πέσει. Βάλανε. Ακούτε χριστιανοί, κοπελές, σομιλία. Στον Άγιο μου Διονύσιο, δεν σας το λέω αστεία. Βάλανε λέει 8 κλωτιά 22 χρονώνε να πάρουν πρίκα πιο καλή κι από του βατσιλιώνε. Να αλλάξουνε τα δέντη μας που το είχαμε καμάρι κι ήταν η πιο ξεχωριστή τσι ομιλία σιχάρι. Γιατί κυρά μου έπιασες ωραία την παρόλα όμως του κράτησες κρυφό το πιο σπουδαίο απ' όλα. Τι ομιλίες σι παίζανε τα σερνικά μοναχά. Όχι σαν τώρα που είμαστε όλοι μας ίσοι τάχα. Οι γυναίκες εκαθόντουνα στο σπίτι του κυράδες και χαμουλές γιατί του να γέρον και νέων μανάδες. Σι τζουρτσουλά αναβασταγιά, μαγέρεμα όλη μέρα. Πού να βρεθεί χρόνο σκεφτές να κάνουνε καριέρα. Άτε με τσούφλο γυμναστάδες. Λοιπόν, αλλάξαν οι καιροί και για καλό ας είναι. Να φύγετε τα έθιμα να μείνουν όπως είναι. Καριέρες, τι έκαμανε. Φορείτε παντελόγια. Άσετε κάτι κι ο άντρες σας που ήταν δικό του χρόνια. Ευτούνι είναι η νοστιμιά τσι έρμης τσι ομιλιάς. Να τα τσιμποχιλιάσουμε τόσα χρόνια με μία. Λόνε μου, τσιμποχίλιας μάλες να ήθελα να κάμω. Γι' αυτό εξημερώθηκα στα γράμματα από πάνω. Τόσα βιβλία διάβασα και τόσες ομιλίες. Τόσα τραγούδια έμαθα και τόσες ιστορίες. Μα έτσι κυρά μου πιάνεις τσι παράδοση στο νήμα. Απ' τα βιβλία και τις σπουδές. Ποιος το πέφτω το πήμα. Αφέντρα μου, η τέχνη που εφιάνανε οι λαϊκοί άνθρωποι έβγαινε από τα σπλάχνα τσου. Τη γέναγαν οι κόποι. Στα μπέλια και στα λιόφυτα χειμώνα καλοκαίρι. Άντρες, γυναίκες και παιδιά. Παρέα και οι γέροι. Μία χαρά σου έμενε, κιθάρα και ομιλία.
Κι έτσι γραφτήκαν όσα εσύ διάβασες στα βιβλία. Από ανάγκη γράφτηκαν ούλες σε χθες οι αραδές. Άλλο τρόπο δεν είχανε να βρίσουν τις αφεντάδες, να πούνε τσι ψυχούλα σου τον πόνο ο καθένας. Υδρότας και αίμα ήταν το μελάνι αυτής της πένας. Κυρά μου, η λαϊκή ψυχή αξίζει χίλιες λίρες. Μα κάτσε, δεν ετέλειωσα. Το στόμα μου το πήρες. Δε επαναστήθηκα. Κι εγώ, να σαν και σένα. Τα ίδια χώματα κι εγώ τα έχω πονεμένα. Τα ίδια τραγούδια άκουγα. Τα ίδια τέτοια είχα. Άλλαξε η πέτσα του ψωμιού. Μα έμεινε ίδια η ψύχα. Οι αφεντάδες σαν παλιά. Πάντοτε μασκαράδες. Υγριές, γλυκιάρες μέρες. Φάουσες οι μανάδες. Ξέρεις τι πέρασα με την όνα σου, για λέγε, για λέγε. Βουρδούλοι πατεράδες μας. Οι γκρινιάριδες οι γέροι. Στο διάτσο, για λέγε, για λέγε. Κι οι νέοι κολυμποδέρνονται με σέρφι στίξ στο χέρι. Α. Μα μέσα σε όλους αυτούς, σου δύσκολους ανθρώπους, κοιμούνται χίλια δυο καλά. Πρέπει να βρούμε τρόπους, τούτα να τα ξυπνήσουμε, με τέχνη και με γνώση. Και η ομορφιά της Ζάκυνθος να γίνει άλλη τόση. Να γίνει ομορφιά ψυχής, σαν εκείνη που ήταν, όπως ήταν πριν μπούνε. Τα αγρόσια που έκαμαν, τις καρδιές μας να σαπιούνε. Ευτούνα όλα δεν γίνονταν, κάποιος να μην τα γράψει. Και έτυχε τώρα να είμαι εγώ. Αύριο Θεός φυλάξει. Νόνε μου, η ανάγκη, όπως το έλεγες. Τα έχει όλα γραμμένα. Και αυτούν η ανάγκη με έκαμε κι εγώ να πιάσω πένα. Πού δόρπιζα, ούτε έχω σκοπό να γένω εγώ φίρμα. Μα αφού το λέει η ψυχούλα μου, θα ήταν μεγάλο κρίμα να μην μπορώ, όπως κι εσύ, να πάρω και να δώσω παράδοση ολοζώντανη που αγαπάω τόσο. Το μου είναι έτσι. Τι να πω. Χαλάλη σου, κυρά μου. Για φέρε αυτό το γιάωτσο και πιάσε τα γυαλιά μου. Φέρε το γιάωτσο λοιπόν. Πού είναι τα γυαλιά μου. Φοράς. Ωραία. Να εδώ λοιπόν τι εγράψανε. Κι άμα μου κάνει μάτι. Θα λες πως πήρες την ευχή και ενός γέρου χωριά. Σας βλέπουμε όλους ευχαριστημένους. Είναι καιρός μου φαίνεται να πάμε τους επένους. Μα μην κοιτάτε προς τα δω. Γυρίστε το κεφάλι. Και δείτε πέρα αντίπερα στη Ζάκυνθο στα κάλλη. Στα μάτια των γιαγιάδων μας και στη γλυκιά τους γκρίνια. Στο βούρδουλα πατέρα μας, στις μάνας μας τη τζίνια. Στον όνο μας, πολυμερνής όργωνε το χωράφι. Τσιγκώνες που τσιτρώουνται μη μείνουνε στο ράφι. Για ούλα του το πουδατέ, ευτούν είναι η αιτία, όπου μας δίναν έμπνευση από μικρά παιδεία. Και από μωρά μας έρνανε να βλέπουμε ομιλίες, να ακούμε τσικαντάδες μας, τσουψάρτες της εκκλησίες. Κι έτσι ευουτυχθήκαμε πατόκορφα στην τέχνη, που σαν λουλούδι άνθησε στον τόπο αυτό που ζέχνει. Και όσο αγωνιζόμαστε για να μοσχοβολάει, σκουπίδια δε φοβόμαστε, όποιος κι αν τα μολάει. Τα μέσα τα σκουπίδια μας λίγο να μαζοχτούνε, στο όμορφο νησάκι μας θαύματα θα γεννούνε. Κάποιος μας ευλόησε στον τόπο αυτό να ζούμε και άμα λίγο ψάξουμε, διαμάντια θα να βρούμε. Την τέχνη να ξεθάβουμε όπου την έχουν θάψει. Την ιστορία χέρι λαού μονάχα θα τη γράψει. Λαού που ξέρει να εκτιμά ό,τι πίσω έχει μείνει. Ό,τι από τους παππούδες μας καθένας τους αφήνει. Γιατί ό,τι βγαίνει από την ψυχή και κουβαλάει μνήμες, είναι αγνό και αληθινό, σαν τούτες δε τσιρίμες.
που κάποιοι λένε ότι ήρθανε ανατροπή να φέρουν, διότι οι νέοι από παράδοση τι τάχατες να ξέρουν. Με αυτό που λένε ανατροπή, εμείς λέμε συνέχεια. Γι' αυτό, ας μην τρογόμαστε τίνος είναι τα έχια, γυναίκες και άντρες και παιδιά χωράει η παράδοσή μας. Και να είστε όλοι σας καλά που είσαστε μαζί μας. Εντάξει, το είπα εγώ, ανθρωπολογικό φαινόμενο, έχετε μπροστά σας. Λοιπόν, μπορείτε να τις μιλήσετε και ιδιαίτερα, πάλι σαν κοινά δεν μιλάει. Παρ' όλα αυτά, κατεβαίνει και σε κινήματα, κατεβαίνει σε πορείες, έχει πάει σε πολλά και θα απαντήσει και σε ερωτήσεις σας. Εγώ νομίζω ότι αξίζει αφού την έχουμε εδώ, κάποιες ερωτήσεις απτές, πρακτικές, ουσιαστικές. Το βιβλίο εδώ έχει φωτογραφίες, αν δεν το πάρετε που είναι εδώ στο βιβλιοπωλείο, το έφερε ο Γρηγόρης. Έχει φωτογραφίες από την παράσταση. Δεν το κατεβάσαμε από το YouTube να το δείτε, αλλά οποιοδήποτε θέλει κάποια στιγμή πατάει τριόγενο ένα ριζικό αντρογυναικών ορμήνιες και βλέπει όλη την παράσταση κατακλυσμένη από τους θεατές πάνω στη σκηνή που την παίξανε δύο φορές και μόνο στη ζωή τους και αν δεν στηριχθούν θα το κάνουν για την ψυχή τους. Λοιπόν, τι ωραία που βαθμολογήθηκε. Λοιπόν, επίσης να πούμε τα κορίτσια. Έχουν φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα που λέγεται, πώς λέγεται, Bon Notes και οι οποίες έχουν γράψει για τις καραντίνες στα Στερνά. Έξι γιαγιάδες μιλούν στα κανάλια και λένε και γελάνε και τώρα ετοιμάζουν και τρίτο που έξι γιαγιάδες βγήκανε και πήγανε στα ταβερνάκια χωρίς μάσκες. Και έχουν διακομωδήσει τα πάντα με την καραντίνα. Ό,τι θέλετε από την Αγγελική μπορείτε να ζητήσετε. Λοιπόν, Αγγελικά, έλα κοντά, κάποια σε ρωτάνε, τι θα απαντάς. Τώρα εγώ δεν κάνω προεδρείο μόνο άμα είναι. Έχουν μικρόφωνα δύο. Είναι, λοιπόν, είναι ο παππούς, ο νόνος της, ο πατέρας της και η ίδια. Προχθές, στο λόγο του Στράνη, στο... Και ο πατέρας μου σε μένα είναι. Ναι, ναι. Στο παραδοσιακό τέλος πάντων και η μάνα της, άστα πάνε και εκείνη. Στο παραδοσιακό λόφο που ο Διονύσης Σολωμός, που επίσης έγραψε σατυρικά ποίηματα και επίσης πρέπει να πούμε παρόλα αυτά που ξέρετε για το εθνικό ύμνο, ο Σολωμός έφερε τη δημοτική γλώσσα και παρόλο και αυτό να πούμε ήταν γιος κόντε και υπηρέτριας, τι έχει αυτό το νησί όλα τα έχει μέσα, οπότε εθνικός, τέλεια. Η Ελλάδα λοιπόν έχει και λίγο από Ευρώπη και λίγο από πολύ λαό και φτώχεια και ο Σολωμός όταν σπούδασε στην Ιταλία γύρισε και ζήταγε στη Χανιά ελληνικές λέξεις. Οπότε στήριξε πάρα πολύ τη δημοτική. Σε αυτό το λόγο λοιπόν, χτες η Αγγελική τραγούδισε τους ελεύθερους προκειμένους, εξαιρετικά, μαζί με άλλες κοπέλες, όλα τα κάνει. Λέει παραμύθια λαϊκά, μαζεύει προφορική παράδοση κτλ. Και τώρα θα πω ότι απλά και στον ίδιο λόγο μίλησε με τον πατέρα της ομιλίας, ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ συγκινητικό. Λοιπόν, θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, το αξιόλογο παιδί εδώ. Αν δεν βλέπεις, κυρία μου. Πού το παππούς, πού δεν κέλει το παππού. Άλλα πήρες το παππού και άλλα είναι δικά σου. Να το φέρεις, πριν έφερα. Όχι, εντάξει. Θέλει κάποιος. Και την πανδημία της καραντίνας στα Στερνά. Έλα, πες κάτι ακόμα, άντε. Έχετε ένα παραμύθι για τα φύλλα. Όλα τα. Αλλά δεν μπορείτε, πώς θα τα πει, θέλετε κι άλλα. Θα πάτε σήμερα. Αυτό το τελευταίο, όχι, το πρώτο. Από το YouTube. Ναι. Για την Ανάσταση. Είναι λοιπόν οι γρίες στο Zoom. Τώρα δεν ξέρω αν θα το θυμηθώ. Είναι οι γρίες στο Zoom και μπαίνουν, ας πούμε, όλες οι γρίες και λένε. Κάτσε να το θυμηθώ. Ό,τι μας είχαν βγάλει, πέρυσι το Μάιο, ό,τι μας είχαν βγάλει από τις καραντίνες, ήταν αυτή η καραντίνα στα Στερνά, και κάνανε το τελευταίο, μάλλον, ό,τι προοριζόταν να μας βγάλουν. Μας βγάλανε Δευτέρα και Κυριακή το γυρίσαμε. Είχαν λοιπόν την τελευταία τους συνάντηση στο Zoom. Και έλεγε η μία. «Ε, διάολο επάτησα! Πού είναι και αυτός ο γιος μου! Ε, τα φτιασές, ουρητότα μου! Σαν να σε βλέπω μπρος μου! Σώπα και από τις τέσσερις πάλι όξω στο πεζούλι! Πα, πώς γιατί! Ε, Γιάννα, με, δεν άκουσες τον κούλι. Από Δευτέρα ο κορονιός δεν μα τα ξαναβγαίνει. Ουριάτζουλα, τι πολεμάς. Ουριάσε με καημένη του να μία που επολέμαγε με μία κάρτσα. Ουριάτζουλα, τι λένε λοιπόν, τι πολεμάς. Ουριάσε με καημένη.
Με έβαλε η θυγατέρα μου να φτιάσω, λέει, μουτσούνα. Ήταν τότε που φτιάναμε τις μουτσούνες από τα σκαρτσούνια. Και τα έκαμε άχερα. Λιλιά, πουλα μου τα σκαρτσούνια. Άγιε Διονύση, τι διστόρσιο έχει αυτό το μικρόφωνο. Είμαι και βραχνιασμένη, ωραία. Λιλιά, ούλα μου τα σκαρτσούνια. Πώς λέει, έλα μου ντε. Ήταν και η πρωτοψάλτη, ναι. Πώς λέει, δεν το θυμάμαι, ωραίες παιδιά. Να σας πω ένα που θυμάμαι όμως και είναι καλό. Λοιπόν, έχουμε γράψει μία που είναι ανεκυκλοφόρητη ακόμα, γιατί μας είπε ο κορονιός και δεν προλάβαμε να την ανεβάσουμε. Ο Σολωμός βραχνιάζει, για όσους δεν το ξέρουν. Λοιπόν, Ευτούνη λοιπόν έχει θέμα έναν γέρο, ο οποίος έχει αφήσει μια κρυφή διαθήκη, την οποία δεν ξέρουν τα τρία του παιδιά τελικά σε ποιον πάει από όλους. Και στο τέλος ανακαλύπτουν ότι η διαθήκη αυτή αφήνει ένα οικόπεδο που έχει στον εγγονό του για να πάψουν να τρώγονται τα αδέρφια μεταξύ τους. Ο οποίος εγγονός είναι ο ανάρχας της υπόθεσης. Και λέει ότι θα το κάνει το οικόπεδο αυτό το στρέμμα, ένα σχολείο, ένα θέατρο και ένα σπίτι για όλους. Για τους φτωχούς, τους άστεγους, τους ξένους και τους δούλους. Για μετανάστες πρόσφυγες της γης τσουκολασμένους. Για αυτούς που οι λίγοι θέλουν να τζούχουν λιμασμένους. Μόλις λοιπόν τα λέει αυτά το παιδί, του κάνουν πόλεμο οι θείοι του και ο πατέρας του. Πως είσαι ακιόμια, είναι μεσέ που είσαι σπουδαγμένος, ο πρόσφυγας και ο άστεγος και ο κάθε πικραμένος. Και εκείνη την ώρα λοιπόν λέει ο πατέρας. Πρόσφυγας και ο πατέρας σου, με πρόσφυγες γονέους, που τσούλεγαν τουρκόσπορους, πρόσφυγγες και αρουραίους, όπου ήρθανε στον τόπο μας για να το μαγαρίσουν και πλάι στα αρχοντικά χαμόσπιτα να χτίσουν. Και τώρα ξέρω, θα μου πεις, δεν είναι ίσια κι όμια, ευθούν οι τούνα Έλληνες, σου είπε πεσιβόνια. Ετούτοι εδώ οι μαυριδεροί είναι απαλού φερμενοί. Τι σχέση έχουνε με εμάς. Ευθούνι είναι ξένοι. Το λοιπόν, μάθε πως τσιμανούλας μου το στόμα που με φίλε, μέχρι που εσυχωρέθηκε άλλη γλώσσα εμίλε. Και το βιολί του νόνου σου το σπάσαν, γιατί λέει έπαιζε κάτι αράπικα και έκανε σαν να κλαίει. Ο πόλεμος, παιδάκι μου, χρώματα δεν κοιτάει. Μον παίρνει νιούς και γέροντες και συφορές σκροπάει. Σήμερα κάθεσαι πασάς μπροστά στο χαζοκούτι. Ξεχνάς που εγώ αναστήθηκα μονάχα με κουρκούτι. Μην περιμένεις συφορές να έρθουν να σου θυμίσουν ότι με μίσος οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν. Τώρα που είναι μπορετό να δόκισε ένα χέρι, δώσ' το να πάει στο καλό, αύριο ποιος ξέρει. Μπορεί να ειδήσει τον κόνι μου χαμάλι σωριχία. Νομίζεις ο ξεριζωμός νογάει από πτυχία. Τούτα τα λίγα ήξερα, τούτα τα λίγα σούπα. Και έχει στο νου στον κόνι μου μην πάρει κοντοστούπα. Κουράσου μου, άλλα γιατί πέρασε και ώρα. Ρώτησε τίποτα, θέλετε να μιλήσετε μόνοι σας ιδιωτικά. Θα λέμε τι άποτο μεσημέρι εδώ. Εντάξει, Γρηγόρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγελική, τότε. Όποιος θέλει, μιλάει σαν κυβινά και προσωπικά. Ωραία, καλή ξεκούραση, λοιπόν. Ευχαριστούμε, Αγγελική μας.